Με blackout προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Νίκος Φωτόπουλος και αποκαλεί τον πρωθυπουργό Τζάμπα Μάγκα. Στα κάγκελα και η ΓΕΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις και τα τελεσίγραφα της Τρόικας για νέες μειώσεις στους μισθούς. Με καρφιά εναντίον του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτσι και εχμές για την επαναδιαπραγμάτευση που έβαλε στο συστάρι η κυβέρνηση, η επιστολή παρέτησης του Νίκου Νικολόπουλου που έστειλε στον Αντώνη Σαμαρά το βράδυ της Κυριακής. Μεγάλη αναταραχή στην κυβέρνηση, πια κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δικαιώνουν τον βουλευτή Αχαΐας. Και δεύτερο κρούσμα του επικίνδυνου ιού του Δυτικού Νείλου, μετά την 69χρονη από το παλαιό Φάληρο που νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, σήμερα ένας 56χρονος από την Αργυρούπολη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα με τα συμπτώματα του ιού. Συναγερμό στο Υπουργείο Υγείας, καταγγελίες για επικίνδυνη αδράνεια της περιφέρειας Αττικής. Θύελα αντιδράσεων για το βιβλίο της νέας γραμματικής που έχει ήδη διανεμηθεί στους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού. Τα πάνω κάτω στα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου με την υπογραφή του Υπουργείου Παιδείας. Μειώνονται τα φωνήεντα και αυξάνονται τα σύμφωνα. Ανάστατοι γονείς και μαθητές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 10 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το αποκαλυπτικό δελτίο ειδήσεων του Extra. Αύριο, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι η πιο καυτή ημέρα του καλοκαιριού. Φαίνεται όμως πως τα καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση και τον νέο πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ήδη εδώ. Είναι ανοιχτά και αναμένεται να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές το αμέσως επόμενο διάστημα. Μιλώ και για τις αντιδράσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τις απειλές του κυρίου Φωτόπουλου για blackout εν μέσω καλοκαιριού, στην περίπτωση που προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, αλλά και τις απειλές και προειδοποιήσεις των συνδικαλιστών της ΓΕΣΕΕ, των εργαζομένων, εάν περάσουν οι απειλές και τα τελεσίγραφα των δανειστών για μειώσεις, για νέα μείωση στον κατώτατο μισθό. Σε όλα αυτά έχουμε την υπόθεση Νικολόπουλου, την επιστολή φωτιά που έστειλε στον κύριο Σαμαρά, αλλά και την καταγγελία στην οποία προέβη πριν από λίγο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Κώστας Μπαρκόπουλος, ότι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ήταν μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2011, νομικός σύμβουλος της Siemens, γύροντας πολλά ερωτήματα και προκαλώντας ήδη την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Κυρδίκογλου, ο οποίος μιλά για αθλειότητες, σχολιάζοντας την καταγγελία των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλησπέριζω αμέσως κοντά μου τον Βασίλη Χίτο. Καλησπέρα, Βασίλη. Την αστυνομικό συντάκτη, συνάδελφο εδώ στο Έξτρα και αστυνομικό συντάκτη της Real News. Την Λώρα Ιωάννου, πολιτική συντάκτρια της Real News και του Real FM. Όλο το Real έχω εδώ απόψε. Την Ανδριάννα Ζαρακέλη και το Έξτρα. Καλώ την Ανδριάννα και τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μαρδά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα μου. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα όσα είπε πριν από λίγο Ανδριάννα Ζαρακέλη. Ακούσαμε στον Γιώργο Τσάγκα να μιλάει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο. Καταγγέλλοντας ότι ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Καρακώστας, ήταν στη Siemens μέχρι πρόσφατα, λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, στην απάντηση που έδωσε αμέσως μετά το γραφείο του Πρωθυπουργού και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος, όπως είπες και πριν, κάνει λόγο για απίστευτη αθλειότητα. Λέει για τον κύριο Καρακώστα, πρώτα απ' όλα, αφού αναφέρει ότι είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση, λέει ότι οι συκοφάντες παρέλειψαν σκόπιμα να αναφέρουν ότι ο κύριος Καρακώστας παρετήθηκε από τη Siemens Ελλάς μόλις ανέλαβε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, γιατί διαφώνησε μαζί του. Τώρα λέει ο κύριος Κεδίκογλου ότι οι συκοφάντες πρέπει να εξηγήσουν γιατί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την αθλειότητα. Φαντάζομαι ο κύριος Μαρκόπουλος θα μπορούσε να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει ή ποια είναι τα στοιχεία τα οποία διαθέτει για τη δράση του κυρίου Καρακώστα, γιατί λέγεται ότι στην ιστοσελίδα του παραμένει η ιδιότητά του μέχρι το 2011 ως στέλεχος της Siemens. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει ανταπάντηση από τους ανεξάρτητους. Προσπάθησα να δω την ιστοσελίδα του κυρίου Καρακώστα πριν μπούμε στο δελτίο. Δεν κατέστη δυνατό. Δεν ξέρω αν η Λώρα Ιωάννου με το iPad μπορεί να βοηθήσει. Όμως φαίνεται ότι, Βασίλη Χίτο, αυτή η υπόθεση έχει ουρά μεγάλη. Πάντως, εγώ να πω ότι στο βιογραφικό, από όσο ξέρω για το ψάχνω του κυρίου Καρακώστα, ναι. Νομίζω ότι δεν αναφερόταν στα περισσότερα, τουλάχιστον που είδαμε εμείς.
Και αυτό που είδα εγώ πριν. Δραστηριότητά του στη Siemens. Όχι, καθόλου δεν αναφέρω. Το έχει παραδεχτεί όμως στην ανακοίνωσή του ο κ. Κεδίκογλου. Τώρα έχουμε και κουρέματα στα βιογραφικά λοιπόν. Μετά το κούρεμα και τον Φωνιέντον, έτσι. Εκείνο όμως. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε διάκοψα, Βασίλη, σου ζητώ συγγνώμη. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Κεδίκογλου και η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί ότι ο κ. Καράκωστας πέρασε από τη Siemens για πολλά χρόνια ως νομικός σύμβουλος. Όχι, μάλιστα το λέω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Καράκωστας ήταν νομικός σύμβουλος τη Siemens όταν υπήρχε σε εξέλιξη επί κυβέρνησης Μητσοτάκη η υπόθεση Intracom Βασίλη Χίτο με τις ψηφιακές παροχές. Εκείνο που φαίνεται ή κάνει ή δεν ξέρει, μπορεί και να μην ξέρει ο κ. Κεδίκογλου να αγνοεί, είναι ότι το θέμα με τον κ. Καράκωστα δεν είναι η Χριστοφοράκου εποχή, μέχρι το 2011 που ήταν νομικός σύμβουλος, αλλά η περίοδος Μητσοτάκη και πιο συγκεκριμένα για τα παζάρια που έγιναν για το 1 εκατομμύριο και 100.000 τηλεφωνικές παροχές που διεκδικούσε να πάρει η Siemens με την Intracom του κυρίου Κόκαλη. Να θυμίσουμε τότε ότι ο κύριος Μάνος είχε στείλει και επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη που διαφωνούσε στο να δοθούν αυτά. Δοθούν. Τελικά δόθηκαν, έτσι δεν είναι. Υπεγράφησαν μία μέρα πριν τις εκλογές. Και επί Πασόκ. Ναι, σωστά. Μία επικύρωσε τη συμφωνία και το Πασόκ. Εκείνο το ζουμί. Η υπογραφή έπεσε μία μέρα πριν από τις εκλογές. Κώστα Μαρδά. Τουλάχιστον μία μεγάλη σύμβαση αφορά αυτή την ειδική περίοδο. Και τη σύμβαση το Πασόκ μετά. Μιλάμε το 1993, έτσι. Ναι, ναι, τότε. Βέβαια, αυτό το οποίο υπάρχει και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, είναι σαν ερώτημα το γιατί δεν αναφέρεται στο βιογραφικό του, όπως πολύ σωστά είπατε, η παρουσία του ή η παραμονή του στη Siemens για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Ή γιατί δεν αναφέρεται πια. Διότι ο κύριος Μαρκόπουλος λέει, και πάω στη Λόρα Ιωάννου, ότι την ώρα που έκανε την καταγγελία, ή τουλάχιστον κάνοντας την καταγγελία, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν δει και τον ιστότοπο του κυρίου Καράκωστα και μέσα σε αυτό στο βιογραφικό του αναφερόταν και η διαδρομή του και η θητεία του στη Siemens μέχρι το 2011. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Μένει να δούμε καταρχήν και τι, γιατί προφανώς και ο κύριος Μαρκόπουλος όταν έκανε αυτή την συγκεκριμένη καταγγελία και κάποια άλλα όπλα θα έχει στη φαρέτρα του. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί, θα είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί δεν και αύριο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όμως πρέπει να πούμε ότι αν η σχέση του κυρίου Καράκωστα ήταν καθαρά επαγγελματική, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε μια τέτοια συνεργασία. Εάν η σχέση του υπερεύει το ρόλο αυτό και υπάρχει κάτι μεμπτό, ποινικό κλπ. Μόνο τότε νομίζω ότι πρέπει να το επικρίνουμε και να το στυλιτεύσουμε. Να πω σε αυτό που λέει ο Κώστας. Χιλιάδες επαγγελματίες, εργαζόμενοι, στελέχοι έχουν συνεργαστεί με αυτή την εταιρεία. Η οποία είναι εταιρεία που έχει απρόσιτα πλοκάμια της όλο τον ελληνικό χώρο. Είναι ένα συμφωνισμός, Κώστα μου, με συγχωρείς πολύ. Δεν είναι τόσο απλό. Η Siemens είναι φορτισμένη εταιρεία με το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Συμφωνεί. Και όχι απλά αυτό. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Καρακώστας εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο. Άλλωστε παραιτήθηκε, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα το διακριβώσουμε, όταν ανέλαβε ο κύριος Χριστοφοράκου. Από την άλλη πλευρά όμως, άκουσα και τον Γιώργο Τράγκα νωρίτερα να λέει, από όλους τους νομικούς συμβούλους, στο γραφείο του Πρωθυπουργού βρέθηκε νομικός σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να έχει καθαρό ξάστερο βίο. Να μην εμπλέκεται στις υποθέσεις της Siemens. Αλλά βρέθηκε νομικός σύμβουλος, ο οποίος έχει περάσει από μια εταιρεία που το όνομά της είναι ταυτισμένο με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει ένα θέμα συμβολισμού. Πάντως και το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά εκπέμπει αυτό που λέει και ο Κώστας, ότι εν πάση περιπτώσει επαγγελματίες νομικοί ή δικηγόροι σε μεγάλες εταιρείες έχουν δουλέψει και ότι δεν μπορούμε όλο αυτό το είχαμε και το προηγούμενο με γι' αυτό την, και λέω ότι θα του πρέπει Σιμίτη, να δούμε τη συνέχεια. Αν δηλαδή υπάρχει μια ώρα ή απλώς η συνέχεια είναι μια σύμπτωση. Είναι πολύ βαθιά γιατί και από αυτή την περίπτωση θα διαφανεί εάν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεσε στο όνομα της Μακεδονίας όπως έλεγε τότε ο Σαμαράς ή στο όνομα των ψηφιακών παροχών του ΟΤΕ. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά, γιατί σας θυμίζω ο κύριος Καράκωστας ξέρει άπτεστα τα γερμανικά, ναι. Έχει σπουδάσει στην Γερμανία και ο ρόλος του τότε και ήταν, στη συνέχεια ήταν κομβικός και καθοριστικός. Και να θυμίσουμε ότι και ο Μπατζανάκης του κυρίου Σαμαρά εργάζεται στη Siemens. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε ένα παζλ. Ναι, αλλά μην τα βάζεις όλα σε ένα τσουβάλι, γιατί ακούγονται όλα αυτά.
δημιουργούν συνειρμούς. Η καταγγελία που έφτασε στον πρόεδρο του κόμματος, και εδώ το λέω ως δημοσιογράφος, δεν έφτασε στον κύριο Μαρκόπουλο. Απλά ίσως ο κύριος Μαρκόπουλος την τελευταία στιγμή κλήθηκε να την διαχειριστεί. Η καταγγελία και ο φάκελος πήγε στον κύριο Καμένο, όπου στη φαρέτρα του, από ό,τι πληροφορούμε, έχει και ένα άλλο ντοκουμέντο, δείχνουν οι Γερμανοί της Siemens από εκείνη την περίοδο να ξέρουν ότι έπεται πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και γι' αυτό πιέζουν άρον-άρον να υπογραφεί μία ώρα νωρίτερα η σύμβαση. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Μαρκόπουλος, τι άλλο θα επιλέξει παραπάνω να βγάλουν. Θα επιλέξουν να δώσουν. Λόρα. Και πώς θα απαντήσει για το Μαξιμό. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική, διότι βγήκε πολύ αργά τώρα το βράδυ. Δεν έχουμε μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Εάν υπάρχει ουρά, βεβαίως θα πρέπει και το Μέγαρο Μαξίμου. Αδριάννα Σαρακέλη. Να θυμηθούμε βέβαια ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο Βασίλης, τότε το θέμα με την ιστορία αυτή του ΟΤΕ ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα της εποχής. Τώρα, σε αυτό το οποίο λες για το θέμα της Siemens, συμβολικά έστω, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, όλοι θυμόμαστε ότι είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη αναφορικά με το θέμα της Siemens. Άσχετο το τι έγινε μετά. Μετά συμφώνησε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Μετά στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Άσχετο. Θυμάμαι λάθος, Κώστα μου. Δεν συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, σωστά, και η Νέα Δημοκρατία. Συμφώνησε και με ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι της πλάκας. Έτσι, διότι έτσι. Έδωσε κάποια 90-80 εκατομμύρια. Ένα αριθμό, λέει, υποτροφιών θα δώσει σε Έλληνες φοιτητές. Ξεμπερδέψαμε γρήγορα με τη ζήτηση. Όταν στο εξωτερικό. Το Χριστοφοράκο και το Καραβέλα τους ξεπροβοδίσαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος να πάνε στο καλό οι άνθρωποι, να μην μείνουν εδώ και τους ταλαιπωρήσουμε. Έτσι δεν είναι. Όταν στο εξωτερικό. Και το μαντήλι, κάναμε και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Τέτοιοι συμβιβασμοί στην Αμερική κοστίζουν και 2 και 3 και 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, πρόσφατα είχαμε ένα συμβιβασμό εξωδικαστικό με μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, την Glaxo, η οποία υποχρεώθηκε να δώσει στο δημόσιο, στο αμερικανικό δημόσιο, 5 δισεκατομμύρια. Καλά, εντάξει, τώρα για άλλο okay, θέμα. Όχι, και να ξέρει και τι ζητά. Γιατί να θυμίσουμε ότι στην εξεταστική βγήκε ένα νούμερο ολίγων στα κουτουρού και χοντρικά στο τέλος. Και δεν υπήρχε καμία τεκμηρίωση για κάθε σύμβαση. Σωστό. Και ποια υπέρβαση είχε γίνει. Και εδώ εκκρεμεί να εξεταστεί και ο ρόλος του κυρίου Σιμίτη, διότι σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου δεν θα περνούσε στον ντούκο ότι ένας πρωθυπουργός και ένας πρόεδρος κόμματος δέχεται λεφτά μέσω του συνεργάτη του, του κυρίου Τσουκάτου, δέχεται λεφτά στο κομματικό ταμείο. Γιατί τα λεφτά πήγαιναν στον κύριο Σιμίτη ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, και έχει περάσει στα μαλακάκια αυτό. Υπάρχει και άλλη μια καταγγελία. Δεν λέω ότι τα πήρε σπίτι του, αλλά να διερευνηθεί η ποινική του ευθύνη. Προς διερεύνηση άκη του εξωδικαστικού συμβιβασμού υπάρχει και άλλη μια καταγγελία. Για υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά και υπουργό του Σαμαρά, για τη συγγενική του σχέση που φέρεται να έχει με σημερινό στέλεχος της Siemens. Αυτό το λέω σε σχέση με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, σας παρακαλώ πολύ, μέχρι να έχουμε νεότερα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε ζήτημα με την κυρία Σκοβούλη, Ανδριάννα, την Υφυπουργό Υγείας, η οποία βγήκε σήμερα στην ΕΡΤ το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, στην πρωινή εκπομπή. Και τη μάθαμε. Και τη μάθαμε και την κυρία Σκοβούλη. Το έχουμε, το έχουμε. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ. Το πρόβλημα. Έτσι, τώρα εγώ να σας πω, ήρθα εδώ διότι δεν έχω τι να κάνω στο Υπουργείο, διότι δεν έχω ακόμα αρμοδιότητες. Ενημερώθηκα και δεν έχω αρμοδιότητες ακόμα, οπότε λέω καλά είναι να γνωρίζει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δεν έχω αρμοδιότητες και είπα να βγω στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ όταν ανακοινώσω. Άκη, και αυτό δείχνει και τη χρησιμότητα της τηλεόρασης, έτσι δεν είναι, ως μέσου. Να μαθαίνει ο κόσμος ποιος υπουργός έχει αρμοδιότητα. Ως μέσου πίεσης. Γιατί εγώ μαθαίνω και αυτό καταλαβαίνω και δεν το έκρυψε η κυρία Σκοπούλη, το είπε, ότι στην κρατική τηλεόραση εμφανίστηκε μόνο και μόνο για να ασκήσει κάποια πίεση να αποσκευηθεί το ζήτημα. Πάντως, εμένα οι δικές μου πληροφορίες, Σάκη, λένε ότι έχει λυθεί το ζήτημα. Έχουν δοθεί αρμοδιότητες. Και μάλλον σήμερα πρέπει να δόθηκαν τελικά, διότι μέχρι χθες ήταν στον αέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν δοθεί αρμοδιότητες, ότι η κυρία Σκοπούλη έχει πάρει την διεύθυνση, την δημόσια διεύθυνση υγείας. Ναι. Εδώ όμως να σας πω ότι η κυρία Σκοπούλη από την πρώτη στιγμή ήθελε το φάρμακο. Τις πληροφορίες λένε. Λοιπόν. Ναι, αυτές οι αρμοδιότητες τώρα κατανεμήθηκαν. Όμως από την αρχή που δεν υπήρχε καμία αρμοδιότητα. Ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί έχει κι άλλο ένα παρασκήνιο η υπόθεση Σκοπούλη Σαλμά. Μιλάνε. Θυμίζω. Μιλάνε. Μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς. Θυμίζω ότι ο σύζυγος της κυρίας Σκοπούλη. Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
κ. Μουτσόπουλος, καθηγητής. Και καθηγητής. Έγκριτος καθηγητής, ο οποίος είχε επιτεθεί στον κύριο Σαλμά για το πτυχίο, του και για το Άκριβος. Αν μπορεί να είναι καθηγητής ή όχι. Όχι, είχε επιτεθεί. Του το είχε βγάλει πέτσινο. Το λοιπόν, είχαν πάρει το πτυχίο και αμέσως μετά. Η κυρία Σκοπούλη βγήκε στο Αντάρτικο και ανέβηκε στα Κάγκελα, λέγοντας ότι το φάρμακο δεν θα πάει στο Σαλμά. Το θέλω εγώ το φάρμακο. Αυτό είναι η πληροφορία. Το ήθελε από την αρχή. Το μην πάρει όμως υπερβολική δόση και αυτή. Κυρία Σκοπούλη, άφηνε προσοχή. Να εννοηθεί ότι στην περίπτωση που δεν πάρει αυτές τις αμμοδιότητες τις οποίες θέλει, προτίθεται ακόμη και να υποβάλει την παρέτησή της. Γιατί λέει πως δέχθηκε να αναλάβει αυτή τη συγκεκριμένη θέση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά το φάρμακο, όπως πολύ σωστά λέτε, και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, αυτό δεν είναι Υπουργείο. Αυτό δεν είναι κατάσταση, αν η κυρία Σκοπούλη δεν μιλάει με τον κύριο Σαλμά, το ότι η κυρία Σκοπούλη βγαίνει στην κρατική τηλεόραση και λέει ότι ήρθα εδώ γιατί δεν είχα αρμοδιότητες. Φαντάζομαι ότι η περίπτωση της κυρίας Σκοπούλη θα πρέπει να εξεταστεί το τι ακριβώς γίνεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος την πρότεινε. Τι ακριβώς θα κάνει στο Υπουργείο Υγείας. Είναι πρόταση του κυρίου Κουβέλη πάντως. Ο κύριος Κουβέλης πάντως μέχρι τώρα δεν έχει αναμειχθεί καθόλου σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Άφησε να διευθετηθεί μεταξύ Πρωθυπουργού, Υπουργού και. Και υφυπουργού. Γιατί αν αυτό ήταν απλά το πυροτέχνημα, σε λίγο θα έρθει και η βόμβα. Όταν λέμε ότι δεν μιλούνται μεταξύ τους και θυμαλώνουν. Καλά, τώρα ένας, αν θα πάρει είναι το... και λίγο υπερβολή. Μιλάνε. Δεν είναι ότι δεν μιλάνε. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγο. Γιατί μιλάνε. Τώρα. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής που δεν μίλαγε με τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας. Πολιτικής προστασίας, παιδιά. Έτσι, έτσι. Ο Φούρλας. Ο Φούρλας, ναι. Και ο... Καλά τον θυμήθηκες. Επί εποχής Πολύδωνα. Ναι, το ίδιο συμβαίνει. Καλά τον θυμήθηκες. Μπορείς στις κάμερες εκεί στις Κώστα Μαρδάτη. Ιδιαίτερα όταν η υγεία έχει τέτοια προβλήματα. Τώρα μιλάμε. Νομίζω ότι είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, καταπληκτικά. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Θα πρέπει να τρίξει τα δόντια και να ασχοληθεί προσωπικά με τις αρμοδιότητες όλων των υπουργών και των υφυπουργών. Διότι αν κρίνω από τη στάση του κυρίου Στουρνάρα, τότε θα έχει προβλήματα μελλοντικά. Βλέπουμε ότι ο κύριος Στουρνάρας υπερβαίνει το ρόλο του και λειτουργεί πιο πολύ ως υπουργός του ΙΟΒΕ, που είναι ένα επιστημονικό Ινστιτούτο του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Λειτουργεί περισσότερο ως ΙΟΒΕ παρά ως υπουργός μιας συνεργατικής κυβέρνησης. Γιατί το λες αυτό? Διότι υπερεύει το ρόλο του, λέγοντας ότι εγώ θα πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πω ότι πρώτα θα επαναφέρουμε στην τροχιά το πρόγραμμα και μετά θα επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέση του Πρωθυπουργού. Συμφωνημένα ήταν αυτά. Έτσι. Δεν πήγε μόνο στον κύριο Στουρνάρα. Είναι θέση. Είναι συμφωνημένο. Αυτά ήταν συμφωνημένα. Ή είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης από άλλες δυνάμεις. Έτσι. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει την εντολή. Μια κυβέρνηση που έχει την εντολή να επαναδιαπραγματευτεί, να τροποποιήσει, να θεωρήσει, να υπερβεί, να απαγκιστρωθεί από το μνημόνιο. Το βλέπεις πουθενά. Έχει ένα υπουργό. Ο Νικολόπουλος έφυγε καταγγέλλοντας ότι δεν επαναδιαπραγματεύονται. Έχει ένα υπουργό ο οποίος υπεραμείνεται του μνημονίου με τέτοιο πάθος. Δηλαδή αυτοί είναι οι τεχνοκράτες. Πάντως, Κώστα, ναι, μην έχουμε και καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν ο πιστεύω Στουρνάρας. Ότι ο Στουρνάρας ασκεί προσωπική πολιτική έξω. Όχι, τώρα. Υπάρχει ίσως ένα άλλο ζήτημα που σωστά το θίγει ο Κώστας. Το ζήτημα του ύφους και του. Είναι ένας άνθρωπος των αγορών. Δηλαδή, πώς θα νιώσει τον εργαζόμενο μια πολιτική. Και το δημιουργικό επιχειρηματία. Σήμερα είδαμε μια, ας το πούμε, όχληση εκ μέρους του κ. Βενιζέλου για τον τρόπο από τον οποίο απευθύνθηκε από το Eurogroup ο κύριος Στουρνάρας. Νομίζω ότι αύριο στη συνάντηση που θα υπάρχει μεταξύ των τριών αρχηγών και του κύριου Στουρνάρα το απόγευμα, ότι όλα αυτά θα συζητηθούν και θα συζητηθούν σε κλειστές πόρτες, ούτως ώστε για να μην δημιουργηθεί μια εικόνα ότι ευθύς εξ αρχής υπάρχει αυτό που λέμε μια συνεννοησία, έτσι, ή διαφορετικές κλίμακες στον τρόπο που ο καθένας εκφράζεται. Πάντως, Λόρα, δεν είναι εικόνα κυβέρνησης αυτή. Δηλαδή, έχουμε μάνι-μάνι σε 24 ώρες. Τρεις υφυπουργούς. Ναι, δεν είναι και μια εύκολη συγκυρία. Έτσι. Δηλαδή, μοιάζει το κουνούπι του Νείλου να έχει πέσει κατά πάνω στον Πρωθυπουργό. Μια και λες κουνούπι του Νείλου. Εδώ και του μονοκομματική Νίλου. Κυβέρνηση. Είχαμε δεύτερο κρούσμα σήμερα στην, με έναν άνδρα από την Αργυρούπολη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αθανάσιο Τσάκρη, τον καθηγητή μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Τώρα, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε με τα δύο κρούσματα του ιού που έχουμε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Θα λέγαμε ότι φέτος είναι η τρίτη χρονιά που μας απασχολεί ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
Να θυμηθούμε ότι το 2010 είχαμε μια πολύ σημαντική επιδημία κυρίως σε περιοχές της Κυπριακής Μακεδονίας. Ναι. Το 2011 είχαμε μια επέκταση της επιδημίας του νεοτουλητικού νήλου νοτιότερα, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα στις περιοχές του Μαραθώνα, και φέτος είναι η τρίτη χρονιά που μας απασχολεί. Περιμένουμε ότι θα έχουμε και φέτος ένα σημαντικό αριθμό περιστατικών με σοβαρές λοιμώξεις που θα οφείλονται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ρωτάει ο κόσμος ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν αν εμφανιστούν. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχουν και καθόλου συμπτώματα, δηλαδή κάποιος να μολυνθεί από κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με την ιό του Δυτικού Νείλου και να μην έχει καθόλου συμπτώματα. Σε ένα ποσοστό θα λέγαμε περίπου 20% εμφανίζεται σαν εμπύρετο νόσημα, δηλαδή με πυρετό, με υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, έντονη καταβολή, εξάνθημα και μέτους. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα, ποσοστό που κυμαίνεται γύρω σε 1%, μπορεί να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως είναι συμπτώματα μηνυγκίτιδας ή μηνυγκοκεφαλίτιδας. Κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Πήραμε τα προβλεπόμενα μέτρα. Θα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που καθίσταται ο ιός του Δυτικού Νείλου σε μια περιοχή, είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στο αν θα έχουμε τελικά πολλά ή λίγα κρούσματα από την ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Έχει να κάνει τόσο με θέματα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, αν έχουμε θερμό και υγρό. Όχι, ακούω κάτι για τους ψεκασμούς. Έγιναν αυτοί οι προληπτικοί ψεκασμοί. Έχει να κάνει επίσης και με το πόσο με την μετακίνηση των πτηνών, με οικολογικούς παράγοντες, αλλά έχει να κάνει και με ανθρώπινους παράγοντες, αυτούς που αναφέρατε και εσείς, πόσο έγιναν συστηματικά ή όχι οι ψεκασμοί στις περιοχές. Έγιναν αυτοί οι ψεκασμοί. Σημαντικά προβλήματα, όπως αναφέρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας. Αυτό μας λέει, ότι δεν έγιναν όπως έπρεπε. Και ξέρετε, δεν άκουσα ότι λέτε ότι δεν έγιναν οι ψεκασμοί. Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε, σας παρακαλώ. Γιατί έχω στα χέρια μου την εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, 17/5 του 2012 είναι η ημερομηνία, προς την Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Περιφέρειας Αττικής κτλ. Και λέει αυτή η εγκύκλιος, με την ένδειξη μάλιστα με τη σήμανση εξαιρετικά επίγον είναι εδώ πέρα πάνω, λέει ότι χορηγείται η άδεια για τη διενέργεια των προβλεπόμενων αεροψεκασμών. Και αν λοιπόν το Υπουργείο Υγείας από τις 17 Μαΐου έχει δώσει την άδεια στην Περιφέρεια της Αττικής να προβεί στους προβλεπόμενους αεροψεκασμούς, γιατί αυτοί δεν έγιναν? Εκτός από τους αεροψεκασμούς υπάρχουν και οι ψεκασμοί επίγειοι που γίνονται από το έδαφος. Από τα συνεργεία που βλέπουμε στο δρόμο. Δρόμους. Ας γίνει λοιπόν, γιατρέ, ο συγκεντρωσιάρχης της περιφέρειας, ο κύριος Γουρός, επιτέλους να απαντήσει. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι ουσιαστικοί ψεκασμοί, θυμόμαστε, Άκη, είναι αυτοί με τα πετζετέλ που κάνανε στους ξεροπόταμους και στα... Ο κύριος Τσάκρας γνωρίζει γιατί δεν έγιναν οι ψεκασμοί. Αν υπήρξε κάποια. Εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία, γνωρίζετε το τι ακριβώς συνέβη και δεν έγιναν αυτοί οι ψεκασμοί, είτε από αέρος, φαντάζομαι, είτε αυτοί οι οποίοι περιγράψατε. Από αέρος γίνονται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Κρίνεται ότι θα γίνουν, αλλά κυρίως πρέπει να γίνουν οι επίγειοι ψεκασμοί. Συστηματικά θα πρέπει να γίνουν από νωρίς. Εδώ σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Αν γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Εάν οι αεροψεκασμοί δεν είναι επιβεβλημένοι ή αν γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί έχουμε την εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας από τις 17 Μαΐου με τη σήμανση εξαιρετικά επίγον που λέει δίνουμε την άδεια για τη διενέργεια των αεροψεκασμών? Απλώς η έννοια της εγκυκλίου είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι στις περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν οι αεροψεκασμοί υπάρχει η έγκριση, θα λέγαμε, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν και στους αεροψεκασμούς όπως κρίνεται πρέπει να γίνει. Και πότε θα κριθεί ότι πρέπει να γίνουν? Ας μην μιλήσουμε, φαντάζομαι, μόνο για τους αεροψεκασμούς. Δηλαδή, πότε θα κριθεί, ενώ έχουμε δύο κρούσματα? Έχει γίνει μια, θα λέγαμε, το πρόγραμμα συστηματικού ψεκασμού. Σίγουρα έχει μείνει αρκετό και φέτος το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα να είναι αυξημένος ο αριθμός των κουνουπιών και κατ' επέκταση να είναι, λέγαμε, αυξημένες οι πιθανότητες λίμωξης
ανάπτυξη με κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να καλησπέρισουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα, τον γνωστό λοιμοξιολόγο, καθηγητή λοιμοξιολογίας. Κύριε Τσιόδρα, καλησπέρα σας. Δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πω ότι ψάχνουμε τον κύριο Σγουρό, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Δεν μπορούμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο. Η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης πάντως μας λέει ότι η περιφέρεια έκανε τους κύκλους των επίγειων ψεκασμών που προβλέπονται από τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο μέχρι τώρα. Ότι έκανε 4 τουλάχιστον κύκλους στην Ανατολική Αττική, όπου βρίσκεται και ο Μαραθώνας. Από σήμερα άρχισαν οι εναέριοι ψεκασμοί τόσο στην Ανατολική Αττική, όσο και στη Δυτική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να ξεκινήσουν σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί, όταν υπάρχει η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας από τις 17 Μαΐου. Και όταν έχει περάσει σχεδόν 2 μήνες. Και έχει περάσει και το μισό καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι θα είδαν τα κρούσματα, Άκη μου, και θα είπαν να ψεκάσουμε, μην έχουμε τίποτα χειρότερο και δούμε τίποτα άλλο. Το θέμα είναι τώρα, είναι σωστή η στιγμή στην οποία αποφάσισαν να ξεκινήσουν τώρα ψεκασμούς? Και γιατί εκκρεμεί αυτό, από πότε είπες 17 Μαΐου? 17 Μαΐου. Από τις 17 Μαΐου. Γιατί δεν ξεκίνησαν τότε, αφού η εντολή του Υπουργείου? Γιατί ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, Ανδριάννα. Είχαμε εκλογές, Φρεάκη, ναι, το ξέρετε. Ναι, ποιος να κάνει αεροψεκασμούς στις Είπες ότι είναι Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Είναι πια αρμοδιότητα της κυρίας Σκοπούλη το. Σωστό. Μπορεί και να μην είχαν. Λέτε η κυρία Σκοπούλη να ξεκινήσει. Να μην είχε λεφτά η περιφέρεια. Μα νομίζω το κονδύλι υπάρχει. Ο νομικός έτσι λέει συνήθως. Δεν θα δίνω λεφτά. Δεν μου δίνουν λεφτά. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, στην υπόθεση Νικολόπουλου, η οποία είναι. Έχει ουρά. Προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο ιστορικό της κυβέρνησης. Ξεκινάω από τη Λώρα Ιωάννου. Λώρα. Τι να σχολιάσουμε, να πούμε τι έχει γίνει, τι ακριβώς. Να πούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή. Η επιστολή πρέπει να σου πω ότι δόθηκε από ένα σημείο και μετά έγινε μια διαρροή το πρωί και ο κύριος Σαμαράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έδωσε εντολή να δοθεί κανονικά στη δημοσιότητα, καθώς δεν ήθελε να είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά όμηρος διαρροών ή συστηματικών αποκαλύψεων ή τμηματικών αποκαλύψεων. Είναι λοιπόν μια τρισέλιδη επιστολή αυτή που έδωσε, που ενεχείρισε ο κύριος Νικολόπουλος στον κύριο Σαμαρά, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει μέσα ότι η εντολή που πήρε ο κύριος Βρούτσης, τον κατορομάζει, πριν από τη συνάντηση με την Τρόικα, ήταν εντολή, δεν θα διαπραγματευτούμε τίποτα. Άρα ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Νικολόπουλος, ότι υπάρχει υποχώρηση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις αλλά και από το την προγραμματική σύγκληση των τριών κομμάτων. Τώρα, εδώ, τι κρύβεται από πίσω? Πολλά μπορούν να υποθούν. Σίγουρα ο κύριος Νικολόπουλος ήθελε να είναι υπουργός. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί ούτε και ο ίδιος. Μετά από τόσα χρόνια. Αν μιλήσει μαζί του. Βέβαια, λέει ότι δεν ήταν το πρόβλημά του οι αρμοδιότητες. Εγώ τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Νικολόπουλος είχε πάρει αμυγός στα εργασιακά θέματα στις αρμοδιότητές του. Που σημαίνει ότι είχε το μουτζούρι στο χέρι. Την Πέμπτη βράδυ, λοιπόν, Παρασκευή πρωί και πρωτού γίνει η συνάντηση με την Τρόικα, δεν εκλήθη από το Μαξίμου να συνδιαμορφώσουν την γραμμή που θα πάνε προς την Τρόικα. Κάλεσαν μόνο τον κύριο Βρούτση. Συνεννοήθηκε ο κύριος Βρούτσης. Που σημαίνει ότι ο κύριος Νικολόπουλος σκέφτηκε ότι και θα κεγόταν πρώτος στην στάχτη των εργασιακών και χωρίς να έχει άποψη ή να του ζητηθεί η άποψή του. Αυτό νομίζω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι εκ μέρους του, διότι βεβαίως και ήξερε ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση και ότι τα θέματα δεν θα μπαίνανε έτσι απλά όπως νόμιζε. Επέλεξε λοιπόν να φύγει νωρίς με τη διαφορά. Για μένα, και συγγνώμη να το ολοκληρώσω, ναι, ναι. Για μένα μπαίνει ένα ζήτημα. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση είχε περιθώρια τώρα επιμέρους να βάλει θέματα στα εργασιακά, δηλαδή διαπραγμάτευσης, για παράδειγμα τη μετενέργεια, τον κατώτατο μισθό, διότι όπως λέει το Μαξίμου. Μα δεν ήταν στις προγραμματικές θέσεις των τριών αρχηγών. Ήταν διερευνητική, λέει το Μαξίμου, και η κυβέρνηση συνάντηση, η πρώτη με την Τρόικα, ναι. Όταν επανέλθουν. Θα έχουμε, δηλαδή, ρώτησαν ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου. Ναι, αλλά λέει κάτι ο κύριος Νικολόπουλος. Λέει ότι εγώ άκουσα τον κύριο Βρούτση μπροστά στους Τροϊκανούς, στους εκπροσώπους των δανειστών, να μιλάει για τις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Τώρα, εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο ή να κλείνει κάθε παράθυρο
Προσπάθεια σε υπάρχει μία σύγχυση την οποία την είχα και εγώ και προσπάθησα πραγματικά να το ξεκαθαρίσω. Αυτό που κατάλαβα λοιπόν είναι ότι και η κυβέρνηση λέει ότι σήμερα που μιλάμε οι μνημονιακές δεσμεύσεις υπερισχύουν διότι αυτές έχουμε υπογράψει. Όμως το πρόγραμμα των τριών αρχηγών που έχει συνυπογραφεί έχει στόχο λοιπόν κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις στην πορεία να τις διαπραγματευτεί και να τις αλλάξει. Μάλιστα. Αυτή είναι δηλαδή ουσιαστικά η εξήγηση. Ναι, Κώστα Μαρδά. Να συμπληρώσω κάτι για τον κύριο Νικολόπουλο. Κατά σύμπτωση, την ημέρα που ανακοινώθηκε η πρώτη αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα, δηλαδή τα Airbus με 31 εκατομμύρια ευρώ, εκείνη την ημέρα παραιτήθηκε ο κύριος Νικολόπουλος. Ο κύριος Νικολόπουλος τον Ιανουάριο του 2012 κατέθεσε μια ερώτηση στη Βουλή, όπου καταγγέλει τον κύριο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών, κατήγγειλε για ξεπούλημα των Airbus και είπε ότι αυτά τα αεροπλάνα κοστίζουν 200 εκατομμύρια ευρώ και εσείς τα ξεπουλάτε με 31 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούσε λοιπόν να παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας, διότι θεωρούσε, φαντάζομαι θεωρεί και τώρα, ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Γενάρης του 2012. Θυμίζω ότι η υπογραφή για την πώληση των Airbus αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ, 40 δεν είναι η τιμή. Ναι, ναι. Έπεσε δολάρια, Κυριακή. Δολάρια, 40 εκατομμύρια δολάρια. 40 εκατομμύρια, 31 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα αεροπλάνα είχαν έπεσε αγοραστεί 400 εκατομμύρια ευρώ. Από τον κύριο Στουρνάρα έπεσε η υπογραφή για την πώληση των τεσσάρων Airbus. Πάντως και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο υφυπουργός των οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, δεν γνώριζε για αυτή την υπογραφή. Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, με συγχωρείτε πολύ. Δεν γνώριζε. Δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να πάει στο Eurogroup και να έχει στα χέρια του μια αποκρατικοποίηση. Αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία. Να θυμίσω ότι δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ασυλία. Είχε μείνει στο σιρτάρι από το Φεβρουάριο, όταν τότε είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λαφαζάνης, αν δεν απατώ, ήταν ο πρώτος που είχε κάνει την ερώτηση και έθετε θέμα Lazard. Η Lazard, να θυμηθούμε ότι ήταν η εταιρεία η οποία έκανε την αποτίμηση για την πώληση των Airbus και είναι μια εταιρεία η οποία ο ίδιος προσωπικά ο κύριος Σαμαράς έχει καταγεραυνώσει δύο φορές τουλάχιστον θυμάμαι από την Βουλή για το ρόλο τον οποίο έχει παίξει η Lazard. Όχι στην υπόθεση των Airbus, όχι, γενικά στην στα ελληνικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Στα ελληνικά πράγματα. Εκεί έχουμε ένα θέμα το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πρόβλημα και είναι πολύ απλή λογική. Χάσαμε δύο μήνες. Είχαν χάσει και από πριν, δεν ξέρω, η κυβέρνηση Παπαδήμου άλλους πόσους και πόσο καιρό. Χάσαμε και από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Τώρα λοιπόν είμαστε στο πολύ ωραίο σημείο όπου πρέπει ντε και καλά να δείξουμε άμεσα ότι κάτι έχουμε κάνει. Να πουλήσουμε. Ταυτόχρονα άμεσα, να μην ξεπουλήσουμε, να προσέξουμε πώς θα γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια με διαφάνεια και με πολύ φοβερές τιμές. Ενώ είμαστε σε ανάγκη. Δίνει την πρώτη γεύση, Λόρα μου. Ότι δεν πιάνουμε τιμή έξω. Ότι δεν είναι εύκολο να πιάσουμε τις τιμές που θέλουμε. Μα δεν είναι λογικό ότι είμαστε απαξιωμένοι. Προφανώς. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση, όπως πολύ σωστά, είναι ένα θέμα το οποίο είπαμε και χθες. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ήθελε να πάει κατά πάσα πιθανότητα στο Eurogroup ο κύριος Στουρνάρας και να πει ότι ήδη το πρώτο θέμα που είχε να κάνει με την πώληση των αεροσκαφών, υπεγράφει, έχω τα χαρτιά και προχωράει. Πάμε στον Σπύρο Καρατζαφέη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Άκη. Διότι δίνεις μια άλλη εκδοχή εσύ στο Σπύρο Σπέρο για την παρέτηση Νικολόπουλου. Λες δηλαδή ότι ήταν προσυμφωνημένη. Ναι, την προηγούμενη μέρα της παρέτησης, την ημέρα που έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνη, που θα έπαιρνε εμπιστοσύνη ο κύριος Σαμαράς, ναι, ο κύριος Νικολόπουλος τηλεφωνήθηκε μαζί του και του είπε εγώ αύριο θα παραιτηθώ, θα ψηφίσω την κυβέρνηση, αλλά διεπίστωσα ότι ο υπουργός με την Τρόικα, που δεν ήμουν ενημερωμένος εγώ, δεν είναι αποφασισμένος να κάνει απολύτως τίποτα από αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Σε λέω, του λέει, για να μην σε φνηδιάσω, θα ψηφίσω την κυβέρνηση, θα στηρίξω την κυβέρνηση, αλλά εγώ θα παραιτηθώ. Άρα ο κύριος Σαμαράς ήταν προετοιμασμένος, του απάντησε καλά, εντάξει, και την άλλη μέρα του έστειλε την επιστολή. Άρα δεν υπήρχε ούτε εκνευρισμός, ούτε έξαλλος ήταν ο κύριος Σαμαράς, ούτε τίποτα. Τώρα, λέγεται και έχω την αίσθηση ότι η πηγή είναι μάλλον αξιόπιστη, ότι την επιστολή την περιβόητη
που έδωσε στον κύριο Σαμαρά ο κύριος Νικολόπουλος την Κυριακή το βράδυ, δεν την έστειλε στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά του την έδωσε την ώρα των συγχαρητηρίων. Στο χέρι. Έτσι, στο χέρι. Μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και του είπε να τη διαβάσεις εσύ ο ίδιος. Τον είχε ειδοποιήσει πριν από την ψηφοφορία. Ναι. Ότι θα ψηφίσει την κυβέρνηση και μετά θα παραιτηθεί. Ωραία λοιπόν, εγώ να βάλω ένα ερώτημα. Εάν όλα αυτά ήταν προσυμφωνημένα, γιατί ο Νικολόπουλος παραιτείται καρφώνοντας και τον Βρούτσι, τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον Υπουργό Εργασίας και επιλογή του Πρωθυπουργού, καρφώνοντας και το Μέγαρο Μαξίμου και τελικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι πάει και σκύβει το κεφάλι στους δανειστές και ξεχνάει την ιστορία της επαναδιαπραγμάτευσης. Δεν είναι λογικό αν έχουμε συμφωνήσει σε κάτι. Ο Σπύρος δεν λέει πάντως ότι ήταν προσυμφωνημένο επί της ουσίας. Ενημέρωσε για να μην εφηβιαστεί. Τον είχε ενημερώσει νωρίτερα και μπορεί, είναι πολύ πιθανόν αυτό που λέει να έχει συμβεί. Μήπως λοιπόν η οργή του Σαμαρά, η οργή του Πρωθυπουργού να αφορά στο ότι άλλο είπαν στο τηλέφωνο και άλλα είπε ο Νικολόπουλος μετά στη δήλωση παραίτησής του? Όχι, όχι, εγώ δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Τα έχω γραμμένα στο Σπύρο Σπέρο και ο εκνευρισμός ήταν μεγαλύτερος του κυρίου Πρωθυπουργού από τη δήλωση του κυρίου Φωτόπουλου που αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό τσάμπα μάγκα, παρά από την παραίτηση του κυρίου Νικολόπουλου που τον είχε προειδεάσει και του το είχε πει. Ο κύριος Νικολόπουλος καρφώνει τον κύριο Βούτσι, διότι ο κύριος Βούτσις δεν τον ενημέρωσε για την πολιτική που θα ακολουθήσει στο Υπουργείο. Το Υπουργείο την καινούργια πέραν των προεκλογικών υποσχέσεων που είχαν δοθεί στο λαό. Μάλιστα. Αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον ο κύριος Νικολόπουλος. Πάντως, ο κύριος Νικολόπουλος κοίταξε και να διασώσει με την καλή έννοια της λέξης το πολιτικό του τομάρι. Γιατί βλέπει. Την πολιτική του περιουσία. Βεβαίως. Γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση Σαμαρά θα μετράει λίγες μέρες όπως πάει η δουλειά. Λες το πολιτικό του τομάρι. Θα σας πω αμέσως. Λες μετά με την καλή έννοια της λέξης. Δεν υπάρχει καλή έννοια της λέξης. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο κύριος Νικολόπουλος, μετά από 20 χρόνια βουλευτής στην Πάτρα, βλέπει να είναι πρώτος στη λίστα ο κύριος Νταυλούρος. Και επειδή ως πολιτικός με πείρα βλέπει πιο μπροστά, σου λέει δεν θα ξαναμε βουλευτής εγώ από ό,τι φαίνεται. Αν βάλω την υπογραφή μου. Βεβαίως, γιατί ο κύριος Νταυλούρος, να σας θυμίσω, ναι, ότι ο κύριος Νταυλούρος την χάνει μεγάλης δημοφιλίας στην Πάτρα, γιατί ως αξιωματικός της αστυνομίας, μία από τις μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ήταν το πενταπλό φωνικό στο Αίγιο. Το θυμόμαστε όλοι, πιστεύω. Και αραφοβήθηκε. Βγήκε πρώτος, νομίζω. Βγήκε πρώτος με περίπου 800 ψήφους διαφορά. Και αραφοβήθηκε πιθανότατα ο κύριος Νικολόπουλος. Ότι και ήθελε την προσμέτρησε, προσμέτρησε. Ήθελε την ηρωική έξοδο. Το πολιτικό του μέλλον απειλείται άμεσα. Βεβαίως. Εάν βάλει την υπογραφή του σε τώρα, αυτά που ζητάει. Για αυτά που λένε περί τσιγκάνων επιχειρηματιών, ούτε αυτά στέκουν. Γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί έκανε μια έρευνα η οικονομική αστυνομία και συνέλαβε κάποιους τσιγκάνους άρχοντες της περιοχής της Αχαΐας, όπου κάνουν κουμπαριές με όλους τους πολιτικούς. Πριν λοιπόν μπούμε στο στούντιο, άλλος βουλευτής της Αχαΐας εξαναγκάστηκε, και μάλιστα για να μην εκτεθεί ο ίδιος, στις πιέσεις των τσιγκάνων της περιοχής, των πλούσιων τσιγκάνων, να βαφτίσει το παιδί η κόρη του και όχι ο ίδιος. Άρα ούτε αυτό το σενάριο στέκει. Μάλιστα. Σπύρο, μια κουβέντα για να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Νικολόπουλος προτίμησε να ξαναβγεί βουλευτής παρά να κάτσει λίγες μέρες υπουργός ακόμα. Τώρα θες να σου πω κάτι. Κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές κορυφαίοι, πρώην κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι δεν είναι στην κυβέρνηση, με παίρναν τηλέφωνο το απόγευμα και μου λέγανε δεν θα είναι μόνο ο Νικολόπουλος. Έρχονται κι άλλοι. Βγάλτε μολύβι και χαρτί και αρχίστε να μετράτε ονόματα. Μόλις αρχίσουν οι πιέσεις και έρθουν οι βουλευτές, οι υπουργοί με συγχωρείς, αντιμέτωποι με τις επιταγές της Τρόικας, οι οποίες έχονται να ακυρώσουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, βγάλτε χαρτί και μολύβι και μετράτε ονόματα. Αυτό που λέγανε και μου το έλεγε ο ένας από αυτούς είναι πολύ πυρός πρώην υπουργός και εγώ κρατώ τα λόγια του και περιμένω να δω αν θα επιβεβαιωθεί ή αν θα διαψευστεί. Δεν
Βενιζέλος προειδοποίησε τον κύριο Σαμαρά, μην έχουμε άλλο Νικολόπουλο. Επιπλέον, ο κύριος Στουρλάρας αποδέχθηκε εξτρά 3 δις να μαζέψουμε. Αυτά θα περάσουν από τη Βουλή, να δούμε πώς θα ψηφίσουν αυτά τα 3 δις. Είναι αυτό που έλεγε. Μέτρα. Μέχρι τις 24 του Ιούλη. Ναι. Μέτρα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 3 δισεκατομμύρια για να έρθουμε στα ίσια μας λόγια. Και ας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος στην προσπάθεια του μεγάλου Μαξίμου να αλλάξει σελίδα, να αλλάξει ατζέντα, όταν βγήκε ο Υπουργός των Εξωτερικών από το Μέγαρο Μαξίμου είπε και τον ρώτησε. Είπε άνευ σημασία η υπόθεση του Νικολόπουλου. Και τον επιχειρώντας να τον υποβαθμίσει, φοβάμαι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι υπουργοί θα έχουν φωτιές μεγάλες να σβήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Σπύρο Καρατζαφέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ να κάνω μία πρόβλεψη. Να την κάνεις την πρόβλεψη. Έλεγα ότι εκλογές θα έχουμε το Μάρτιο. Φοβάμαι ότι δεν θα αντέξει τον Ιούλιο. Μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Όχι, έχουμε διακοπές τον Αύγουστο. Ακόμα δεν ορκίστηκαν. Μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Ακόμα δεν ορκίστηκαν, έχουν φύγει 3 υπουργοί. Κλείσε το τηλέφωνο, Σπύρο Καρατζαφέρη, διότι υπάρχει θέμα με τον Γιώργο Παπανδρέου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, πριν περάσει. Αν έπεσε από το ποδήλατο ο Γιώργος Παπανδρέου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Καρατζαφέρη. Πριν περάσει. Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Εγώ από την επιστολή του κ. Νικολόπουλου συγκρατώ πολύ με νόημα αυτό που λέει πρώτον ότι δεν θα ψηφίσει κανένα νομοσχέδιο από αυτά που θα έρθουν. Εάν φυσικά διαφωνεί, προφανώς θα διαφωνεί και θα το διαγράψουν. Όμως εκεί προσθέτει ότι αυτή μπορεί να είναι αφετηρία και για άλλους βουλευτές. Και να δούμε πόσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ έτσι θα αρνηθούν να ψηφίσουν περισσότερο. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα Κώστα, το έχουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ τώρα. Βεβαίως. Και ο κύριος Κουβέλης. Όταν το κάνει αυτό ο Νικολόπουλος. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εχθές ανέκυψε ζήτημα με τον Γιώργο Παπανδρέου Εύνης, τον οποίο είχαμε χάσει εδώ και αρκετό καιρό. Και θέλω να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα σας πούμε το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας, το οποίο είναι πραγματικά σπαρταριστό, διότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από εδώ, από ένα τηλεφώνημα που δεχτήκαμε εδώ στο Έξτρα. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έπεσε, δεν έπεσε. Ο πρώην Πρωθυπουργός μας βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο για πολύ σημαντικούς λόγους. Όπως αποκάλυψε το μακελιό.gr, ο Γιώργος Παπανδρέου έπεσε από το ποδήλατό του και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Μικρό του μύρου κάματου. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο για το εάν ο κύριος Παπανδρέου έπεσε από το ποδήλατό του, παρακολουθούσε προφανώς τις εξελίξεις. Και για του λόγου του αληθές, το γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου ασχολήθηκε εκτενώς με το φλέγον θέμα, βγάζοντας ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται ότι ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια έχουν πληροφορίες που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορούν τον Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλλον τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έπεσε από το ποδήλατο και αυτό γιατί είναι γνωστός για τις αθλητικές του επιδόσεις. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, αν και κάποτε ήταν πρωθυπουργός, τώρα, εν μέσω οικονομικής συγκυρίας, πρέπει να δουλέψει. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Τα μεγαλεία πέρασαν και ο πρώην πρωθυπουργός γίνεται τώρα απλός καθηγητής. Πανεπιστημίου βέβαια, και όχι απλού, του Χάρβαρντ. Ναι, εκεί ο Γιώργος Παπανδρέου θα δώσει διαλέξεις για αυτό που ξέρει καλύτερα. Τι? Την πολιτική. Και εκεί φαντάζεστε τι πρόκειται να γίνει. Τι συνέβη. Σε σέφου κρεμάσαι αυτό. Λοιπόν, δεν έπεσε τελικά από ό,τι φαίνεται από το ποδήλατό του για δεύτερη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου. Χθες το απόγευμα όμως πήραμε ένα τηλεφώνημα εδώ, δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα στο Έξτρα. Και ζήτησε ένας κύριος να μιλήσει μαζί μου. Το σήκωσα το τηλέφωνο και μου λέει: Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Ήμουν αυτόπτης όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε ποδήλατο και έμπλεξε το πόδι του στην αλυσίδα και το πετάλ. Πάλι. Και χτύπησε τη φτέρνα του. Το χέρι ήταν την άλλη φορά. Και λέω: Και τον πήγαν στο ΚΑΤ. Και λέω: Καλό, σας ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε στο ΚΑΤ να το εξακριβώσουμε. Να το διαπιστώσουμε. Πήραμε στο ΚΑΤ λοιπόν. Δεν το διαπιστώσαμε, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το διαπιστώσω και το ξέχασα αυτή την ιστορία. Φαίνεται όμως ότι το ίδιο τηλεφώνημα έγινε και αλλού. Και γράφτηκε αυτή η υπόθεση
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έπεσε για δεύτερη φορά από το ποδήλατό του. Και η ιστορία όλη είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μπήκε στη διαδικασία να βγάλει αυτή την απίθανη διάψευση. Επειδή υπήρχε η πρώτη πτώση, άρα θα μπορούσε να ήταν αληθοφανές. Δεν έπεσα από το ποδήλατο. Σε σταμάτα δεν είχε πέσει την πρώτη φορά. Το ακούσαμε και αυτό από πρώην πρωθυπουργό της χώρας, ότι δεν έπεσε από το ποδήλατο ως επίσης την διάψευση. Πάντως δεν θα απαλλαγούμε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάει στο Χάρβαρντ για μεροκάματα. Πέρα από αυτό, έχει έρθει σε επαφή με 150 αντιπροσώπους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και τέλος Αυγούστου επανεκλήγεται πάλι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Το λέω γιατί είχα την πληροφόρηση από πηγή που είναι δίπλα στον Παπανδρέου. Ήδη έχει εγκατασταθεί στο Ίδρυμα Παπανδρέου στην Οδό Πειραιώς, συγκροτεί το γραφείο του και έχει μεταφέρει όλα του τα αρχεία, όλους τους φακέλους από όλα τα υπουργεία που πέρασαν. Εκείνες τις σκούτες που βλέπαμε στη Χαϊλάου Τρικούπη. Μάλιστα. Και εξ οφίτσιο συμμετέχει πάντα στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δηλαδή ο Βενιζέλος το βρίσκει πάντα μπροστά του. Άρα ο Γιώργος θα είναι πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Καλησπέριζω τον κύριο Αργύρη Τινόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Τινόπουλε. Καλησπέριζω και τον κύριο Νότι Μαριά, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα. Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα μέτωπα με τη ΔΕΗ, στα μέτωπα με τους μισθούς, στα μέτωπα με την καταγγελία, στο μέτωπα με την καταγγελία των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Καράκωστα, τον νομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος φαίνεται ότι είχε μακρά θητεία στη Siemens. Θέλω να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το βιβλίο της νέας ελληνικής γραμματικής που υπέγραψε το Υπουργείο Παιδείας. Όχι υπό τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Όχι, δεν είναι υπό τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Πριν τις εκλογές. Ναι, έχει υπογραφεί πριν τις εκλογές. Το οποίο αλλάζει τα φώτα στο ελληνικό αλφαβητάριο. Εγώ δεν σου κρύβω ότι προσπάθησα έτσι λίγο να ρίξω μια ματιά στο βιβλίο στις αυτές τις σελίδες της. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, θυμάσαι αυτό που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, τα φωνή 1-7 και φωνάζουν δυνατά. Το θυμάσαι. Θα το ξεχάσουμε μάλλον. Το ξεχνάμε. Δεν είναι 7 παλαιών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να το σχολιάσουμε. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τη φράση «θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε»? Άπειρες θα απαντήσετε, αλλά όπως όλα δείχνουν, η έκφραση αυτή αρχίζει να αποτελεί πλέον πραγματικό γεγονός με κυρίαρχο αποδέκτη την ελληνική γλώσσα που έχει αρχίσει να κατακαιρματίζεται. Εάν νομίζετε πως τα φωνήεντα είναι 7 και τα σύμφωνα 17, όπως όλοι ξέραμε μέχρι τώρα δηλαδή, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με το καινούργιο βιβλίο γραμματικής της 5ης και 6ης Δημοτικού που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα αφωνίεντα της ελληνικής γλώσσας είναι 5. Το ΙΤΑ, το ΙΨΙΛΟΝ και το ΩΜΕΓΑ έχουν καταργηθεί, ενώ έχει προσθεθεί ο δίφθογκος ΟΥ. Περικοπές υπέστησαν και τα σύμφωνα. Το ΞΙ και το ΨΙ έχουν εξαφανιστεί και την θέση τους έχουν πάρει τα δίψηφα σύμφωνα ΝΤΟΥ, ΜΠΟΥ και ΓΚΟΥ. Το βιβλίο με τίτλο «Νέα ελληνική γραμματική» που έχει ήδη διανεμηθεί στα σχολεία όλης της χώρας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από την πλευρά των δασκάλων όσο και από την πλευρά των γονέων που υποστηρίζουν πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να αντικατασταθεί η μέχρι πρότινος ισχύουσα γραμματική που εδιδάσκεται για περισσότερο από 30 χρόνια. Οι συγγραφείς του βιβλίου αναφέρουν στο πρόλογό τους πως στόχος του εγχειριδίου είναι να οδηγήσει με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη τους μικρούς μαθητές στην συνειδητοποίηση του συστηματικού χαρακτήρα της γλώσσας. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του βιβλίου Γραμματική 5ης και 6ης Δημοτικού υπαγόρευσαν κάποιες απαραίτητες απλοποιήσεις αλλά και ορισμένες σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις παραδοσιακές γραμματικές. Δεν εξετάζουμε λεπτομερώς τους φθόγκους της γλώσσας μας, γιατί δεν θέλουμε να προκαλέσουμε σύγχυση σε μαθητές και δασκάλους με την ανάλυση φαινομένων αλλοφωνίας. Μέχρι στιγμής πάντως από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Οι δάσκαλοι ωστόσο επιμένουν πως πρόκειται για σοβαρότατο λάθος και ατόπιμα που στόχο έχει να πλήξει την γραμματική και την ελληνική γλώσσα. Τώρα πόσα είναι τα φωνήεντα, 5? Βγάλαμε το ΙΤΑ και το ΩΜΕΓΑ. Βγάλαμε το ΙΤΑ και το ΩΜΕΓΑ, ναι, τα βγάλαμε. Είναι δεν το είναι. PSI. Και τα σύμφωνα γίνονται. Και τα σύμφωνα είναι από 17. Είναι 15. Γίνονται 18. Όχι, προσθέσαμε, λέει, τον γκου, τον ντου. Μετά προσθέσαμε στο αλφάβητο, προσθέσαμε τον μπου, τον ντου και τον γκου. Στο αλφάβητο, στο ελληνικό αλφάβητο. Ως φθόγκο, εγώ δεν καταλάβω πώς τα προσθέσαμε. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εξηγήσουν με ποια λογική, ας πούμε, στους μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού. Τους λένε. Ο ΧΑΠ, ναι, νομίζω τον Νοέμβριο του 2011. Δεν μας βάζουν να γράφουμε Greenpeace, κύριε Μαρδά. Πρώτα απ' όλα. Να ησυχάσουμε, κύριε Τινόπουλε. Τα είχαμε όλα. Θα αλλάξουμε και το αλφαβητάρι μας. Έχεις σε αυτό που λες. Και το ποδόλ του κύριου Τινόπουλου είναι καθηγήτρια. Η μητέρα, καταλαβαίνεις. Μοιάζει μια προσαρμογή, αν θέλεις, λίγο προς τα
Λίγο προς τα αγγλικά. Έτσι, μια τέτοια προσαρμογή έχει γενικά όλο το βιβλίο, έτσι, αν παρατηρηθεί. Με λίγο ανεξεταστεί. Έχει, αν θες, μια προσαρμογή έτσι. Αντί να κόψουμε και λίγο από εδώ, να κόψουμε. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε και αυτό, δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε και εκείνο. Έχει. Πάντως, αυτό μπορεί να μπαίνει στην αντίληψη που είχε καλλιεργηθεί πριν μερικά χρόνια, ότι πρέπει να έχουμε μόνο τα αγγλικά σαν γλώσσα, ότι πρέπει να μπούμε στην παγκοσμιοποίηση και ότι λίγο πολύ αρχίζει. Υπήρξαν απόψεις συγκεκριμένες να χαθεί αυτά όλα τα στοιχεία. Τι τα χρειαζόμαστε τελικά. Δημιουργούν πρόβλημα και αλλοιώνουν την εθνική ταυτότητα της χώρας. Σαν πως θα έχουμε Ελλάδα σε λίγο καιρό. Θα έχουμε βεβαίως. Τι τα χρειαζόμαστε τα ελληνικά. Έχουμε... Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ πολύ, και επιστρέφουμε πολύ σύντομα για να ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση. Δεν θα πρέπει να ακούσει και να έχει την άποψη ότι πρώτα θα εκτελέσω το μνημόνιο 3-4 μήνες, δηλαδή θα χειροτερεύσει η οικονομική κατάσταση, και μετά θα έρθω να πάρω μέτρα. Έτσι, έρχεται λοιπόν ο ίδιος και πατάει πάνω σε αυτή την κατάσταση και λέει, κατά τη γνώμη μου, στην Τρόικα: κύριοι, το πρόγραμμα μας το επιβάλλατε εσείς. Το πρόγραμμα έχει αποτύχει. Έχετε ευθύνη γι' αυτό και μπορούμε να σας ζητήσουμε και τα αρέστα με αποζημιώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σήμερα είναι αναγκαίο για ανθρωπιστικούς λόγους, το επισημαίνω, να ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση και να βάλουμε μία τάξη στα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν διαπραγματευτικά ότι δεν το χειρίστηκαν σωστά. Και γιατί, γιατί τελειώσα. Αν το απαντούσαν όχι, γιατί... κύριε Μαριά. Διότι μπορούσε... υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βεβαίως, θα το απαντούσαν να όχι. Να ζητήσεις κάτι, να σου πούν όχι, ναι, και να κάψεις το αίτημα. Δεν κέσκαν αίτημα. Αν του πούν όχι. Δεν κέσκαν αίτημα, γιατί πούν... σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση. Διότι αυτό φαίνεται ότι. Σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση. Ακούστε και εγώ. Σύμφωνα. Θα πουλήσετε πρώτα και μετά θα συζητήσετε. Σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση. Όλες οι διαφορές Ελλάδος και δανειστών πάνω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε δεδομένο ότι ομολόγησε η Μέρκελ ότι απέτυχε το μνημόνιο. Η συνταγή του μνημονίου επιβλήθη από την Τρόικα, μας έχουν καταστρέψει και δικαιούμαστε ως χώρα να ζητήσουμε και αποζημίωση. Όταν αυτά τα βάλεις στο τραπέζι, μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά η ίδια κυβέρνηση ουσιαστικά δεν κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Απλά έθεσε ένα πυροτέχνημα όπως και το Πασόκ για να μπορέσουν να πάνε καλά στις εκλογές. Συγκρότησαν την κυβέρνηση και από εκεί και πέρα δεν επαναδιαπραγματεύονται. Επιστρέψαμε στα παλιά νέα. Ένα ερώτημα, κυρία Ιωάννου, και θα απαντήσετε, κύριε Ντινόπουλε. Αμέσως. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα. Αμέσως, κύριε Ντινόπουλε. Αμέσως. Ναι, κυρία Ιωάννου. Και μιλάτε αμέσως μετά. Λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες λένε αύριο το απόγευμα υπάρχει συνάντηση με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι ακριβώς αυτή η γραμμή αύριο όχι απλώς θα χαραχθεί, θα υποθεί, ούτως ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να αποφύγει τον σκόπελο των επιπλέον μέτρων. Διότι εδώ μιλάμε. Διότι εδώ μιλάμε, συγγνώμη, απλώς το συμπληρώνω. Λέω ότι αυτό θα είναι το επιχείρημα το βασικό της κυβέρνησης για να μην κληθούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε και επιπλέον μέτρα, διότι το πρόγραμμα ακριβώς επειδή έχει φύγει και θα προκύψει ανάγκη και τρύπα μέσα στο 2012, θα μας καλέσουν να πάρουμε και επιπλέον μέτρα. Λοιπόν, επειδή και εγώ έκανα ρεπορτάζ και ρώτησα όλα αυτά τώρα που είπε και ο κύριος Μαριάς, αυτή έχετε είναι η δική μου πληροφορία. Έχετε μεγάλη αναταραχή μέσα στο επόμενο διάστημα και μιλάω μέσα στο καλοκαίρι. Ακριβώς, ότι ο Πρωθυπουργός θα επικαλεστεί την ύφεση για να μην κληθούμε να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Να το δούμε αν θα γίνει αυτό. Οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ ετοιμάζονται για πόλεμο. Ο κύριος Φωτόπουλος απείλησε με blackout εάν προχωρήσει η ιστορία της ιδιωτικοποίησης. Ήδη η ΓΕΣΕΕ λέει ότι αν τολμήσουν και αγγίξουν τον κατώτατο μισθό ξανά, τότε θα βγουν στους δρόμους και θα κατακλείσουν την Αθήνα, ας είναι και 15 Αύγουστος. Να δούμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ πολύ, και να το σχολιάσουμε και να απαντήσει ο κύριος Μαριάς. Αμέσως, κύριε Ντινόπουλε, να δούμε το ρεπορτάζ. Δύο καυτά ανοιχτά μέτωπα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της προσεχής ημέρας, καθώς ήδη ΓΕΝΟΠ, ΔΕΗ και ΓΕΣΕΕ αντιτίθενται στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και απειλούν με απεργίες διαρκείας. Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, με αφορμή της ιδιωτικοποίησης που ζητά επιτακτικά η Τρόικα και τα σχέδια πώλησης της επιχείρησης. Ο κύριος Φωτόπουλος, πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τζάμπα μάγκα τον πρωθυπουργό, γιατί όπως τόνισε, επέλεξε τον εύκολο αντίπαλο, δηλαδή τους συνδικαλιστές. Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ απειλεί σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει με την ιδιωτικοποίηση, ακόμη και με γενικευμένο blackout. Για ό,τι θα συμβεί, δεν θα ευθυνόμαστε εμείς οι αμυνόμενοι. Θα κάνουμε αγώνα ο οποίος αφορά τη δυνατότητα του φτωχού, του ανέργου να χρησιμοποιεί το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα αγωνιστούμε να σώσουμε την τελευταία μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού λαού. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Νίκος Φωτόπουλος, πάντως, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεκαετία της Ούλεν και της Πάουερ θα μας γυρίσετε. Η Ούλεν και η Πάουερ, τότε που γυρνάγαν οι Κανατάδες και πουλάγαν νερό έξω από τα σπίτια με την ΟΚΑ,
ήταν τότε που δεν υπήρχε ούτε η ΔΕΗ ούτε η ΕΙΔΑΠ. Σαν εκπρόσωποι των πάσης φύσεως Φωτόπουλων μιλάτε, κύριε Τσίπρα. Πείτε τους λοιπόν ότι το πάρτι των ανεύθυνων συντεχνιών τελείωσε. Πείτε στον κύριο Φωτόπουλο που επάξια εκπροσωπείτε και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την ίδια ώρα στο άλλο καυτό μέτωπο, αυτό του κατώτατου μισθού, η ΓΕΣΕΕ ζητά την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για επαναδιαπραγμάτευση όρων του Δευτέρου Μνημονίου και την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ΓΕΣΕΕ θα συνεχίσει την αγωνιστική δράση της και ζητά εδώ και τώρα από τους εργοδότες να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουμε εθνική σύμβαση. Όλα όσα συμφωνήσαμε στις 2 του Φλεβάρη και ο τότε Πρωθυπουργός τα πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Μάλιστα. Ναι, κύριε Τινόπουλε, παρακαλώ. Θα μου δώσετε την ευκαιρία. Σας δίνω την ευκαιρία. Και θέλω, την έχετε λοιπόν, πάντοτε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαριάς, με συγχωρείτε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, λέτε εσείς, κύριε Μαριά, αν κατάλαβα καλά, η Ελλάδα η οποία δανείζεται και ζει χάρη στα δανεικά, καλός ή κακός, έτσι είναι. Τώρα το ποιο πια είναι, γι' αυτό μπορούμε να το ζητάμε μέχρι το πρωί. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία είναι η δανειζόμενη, να πάει στους δανειστές και να πει δώστε μας αποζημίωση για αυτά για τα οποία μας δανείσατε. Δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά να πράγματα. Πει, είναι περίπου. Είναι περίπου. Αφήστε να καταστρέψω. Μια φορά αφήστε. Ναι, κύριε Τινόπουλε, αλλά τα λέγατε προεκλογικά. Έλεος. Μα τα λέγατε προεκλογικά. Λέω, λοιπόν, λέγατε ότι είναι δυνατή η επαναδιαπραγμάτευση. Σας επαναλαμβάνω, κύριε Παυλόπουλε, η επαναδιαπραγμάτευση ξεκίνησε. Πήγε ο Υπουργός Οικονομικών στις Βρυξέλλες, συζήτησε με τους εταίρους. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μια μέρα και τελείωσε. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, ένας διαρκής αγώνας είναι. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Μαριάς, δεν εννοώ προσωπικά τώρα για τον κύριο Μαριά, τέλος πάντων για το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, και να μας λέει να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε σε αυτούς που μας δανείζουν, δώστε μας αποζημίωση για αυτά που μας δανείζετε. Ξεπουλήσαμε θέλω τα τέσσερα ερμπάς άλλων άλλων Κυριακή βράδυ. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω επίσης, μετά μου λέτε γιατί φωνάζω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι παραμονές εκλογών, άκουγα αγαπητέ φίλε Νότι Μαριά, άκουγα που λέγατε ως το κόμμα σας ως ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι θα λύσετε το πρόβλημα με την τιτλοποίηση των εσόδων από την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Και λέγατε θα κάνουμε αυτό που έκανε η Κύπρος και μάλιστα φέρνατε ως παράδειγμα και τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Και δεν λέγατε, γιατί λέγατε ψέματα βέβαια στους Έλληνες, δεν λέγατε όμως ότι η Κύπρος περιμένει να πάρει έσοδα από την τιτλοποίηση το 2017 και το 2018 και βεβαίως ήρθε μετά η Κύπρος και μπήκε στο μνημόνιο. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μαριά, μας λέγατε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε τέτοια μυαλά έχετε. Λέγατε λοιπόν εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητήσουμε και από αλλού δάνεια. Θα πάρουμε και από αλλού. Θα μας δώσουν οι Κινέζοι, θα μας δώσουν οι Ρώσοι. Και πήγε η Κύπρος που έχει και τις προνομιακές σχέσεις με τους Ρώσους και αναζητήσει ένα επιπλέον δάνειο 2 δις ευρώ και της είπαν όχι οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν, σταματήστε να καταδημαγωγείτε τον ελληνικό λαό, γιατί πράγματι νομίζω και θα σας πω και κάτι, πιστέψτε με, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αδικείτε και το κόμμα σας. Διότι ανεξάρτητοι Έλληνες, ένα καινούριο κόμμα, πέτυχαν μια σημαντική κατά την άποψή μου εκλογική επιτυχία να μπουν στη Βουλή με μεγάλο αριθμό βουλευτών. Έχετε μια απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Πολλά από αυτά τα οποία λέτε, πολλά από αυτά τα οποία λέτε εσείς και ο κύριος Καμένος για την κάθαρση, εμένα προσωπικά δεν θα διαφωνούσα και με βρίσκουν σύμφωνο. Όμως σταματήστε να λέτε πράγματα υπερβολικά, γιατί πραγματικά αδικείτε τους ίδιους εαυτούς σας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο Κώστας Μαρδάς πριν που εξηγήσει το λόγο και θα απαντήσετε. Για να είναι απευθείας, μην παρατηρήσεις συντομότατες κλπ. Είπα ότι θα ζητήσουμε αποζημίωση, όχι γιατί μας δάνεισαν, αλλά γιατί μας επέβαλαν ένα μνημόνιο το οποίο μας κατέστρεψε. Μα είναι δυνατόν να πας στη Μέρκελ τώρα, βρενόπι μου, και να της πεις δώσουμε αποζημίωση. Αφήστε με λοιπόν να τελειώσω. Άρα λοιπόν, τώρα... το πρώτο που. Αφήστε με, σε μισό λεπτό να τελειώσω. Επιγραμματικά. Εμείς λοιπόν δικαιούμαστε με βάση. Καλά, δεν θα μας κάνει ντάκι όλα με βάση τη δανειακή σύμβαση. Κύριε Παυλόπουλε. Έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε προσοχή στη Μέρκελ. Μα είπα εγώ να κάτσουμε προσοχή. Είπα να κάτσουμε προσοχή. Αλλά εσείς νομίζετε ότι μπορούμε να πάμε τώρα και να πούμε δώστε μας αποζημιώσεις. Να μιλήσω τώρα. Να μιλήσω. Αν πάμε στη Μέρκελ να τη πούμε πέντε Έλληνες θα μας κάνει ντάι η Μέρκελ. Επιγραμματικά. Δεν θα μας κάνει.
τότε. Κύριε Αντινόπουλε, αλλά νομίζετε ότι επιγραμματικά. Θα μα τα δώσουν, θα τα ζητήσουμε να μα τα δώσουν. Ακούστε το λοιπόν. Εσείς πιστεύετε, αφήστε τον τα. Εγώ σα λέω ότι λοιπόν, δεν θα μα κάνουν τα. Ακούστε λοιπόν, ακούστε λοιπόν γιατί αυτά μπορεί να βοηθήσουν στην όλη ιστορία. Πρώτον, δικαιούμαστε να ζητήσουμε την αποζημίωση και μάλιστα πολλά λεφτά γιατί μα κατέστρεψε το μνημόνιο και το συνομολόγηση Μέρκελ. Δεύτερον. Σε σχέση με την τιτλοποίηση που είπατε... Το θεωρείτε λογικό αυτό, κύριε Μαριά, που λέτε. Είναι νομικά εφικτό και πολιτικά ορθό. Και πολιτικά ορθό. Δεν είμαστε στο πρωτοδικείο, στη Μέρκελ απέναντι θα σταθούμε με αξιοπρέπεια και θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Ακούστε, η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο δικό σας. Δεν είναι προνόμιο δικό σας η αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Δεν καταδημαγωγεί κανείς. Ακούστε λοιπόν, να πάτε να ασκήσετε τα δικαιώματα τα οποία έχει η χώρα μας. Όπως αυτοί έρχονται και μας λένε θα εκτελέσουμε τα συμφωνηθέντα και εμείς λοιπόν θα τους πούμε κύριοι υπογράψατε μια σύμβαση έχετε υποχρεώσεις. Πρώτη υποχρέωση είναι ότι μας επιβάλλατε ένα μνημόνιο όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς την αρχή το 2010 με λάθος συνταγή. Κατεστράφει η χώρα. Έχουμε λοιπόν δικαιώματα αποζημιώσεως και είναι τόσα. Δεύτερον. Μισό λεπτό κύριε Μαριά. Δεν το ζήτησε η τότε κυβέρνηση. Γιατί λέτε πράγματα τα οποία κύριε Μαριά δεν επιβλήθη το μνημόνιο. Νομίζω ότι είστε στο πρωτοδικείο. Είστε στο πρωτοδικείο. Καταρχάς δεν ασκώ δικηγορία. Σας παρακαλώ. Δεν ασκώ δικηγορία εγώ προσωπικά. Έχω εγκαταλείψει δικηγορία χρόνια. Μόνο στο ΣΤΕΠ. Λοιπόν, δεύτερον. Έξω να εσείς ανασκείτε δικηγορία. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε τότε. Δεύτερον. Το μνημόνιο, η συνταγή, διαμορφώθηκε από την Τρόικα και έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. Τώρα κύριε Μαριά, μην μας λέτε πράγματα, λοιπόν, μην μας λέτε πράγματα τα οποία τα έχετε πει 100 φορές. Κατά τη δική σας άποψη, έπρεπε να καταγγείλουμε το μνημόνιο μονομερώς και να δούμε πώς θα πληρώνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις πληρώνονται από τα έσοδα και όχι από το μνημόνιο. Αφού δεν φτάνουν τα έσοδα. Τα έσοδα αφού υπάρχει έλλειμμα. Αφού υπάρχει πρωτογενές. Γιατί λες ψέματα, αφού υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα. Πρωτογενές έλλειμμα υπάρχει. Σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Πρωτογενές έλλειμμα υπάρχει. 50 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, 19,5 πρωτογενές έλλειμμα υπάρχει και αφήστε τα αυτά τώρα. Μισθή και συντάξεις 19,5 δις. Έτσι λέγατε, έτσι λέγατε και για τα λεφτά που θα παίρνατε. Έτσι λέγατε λοιπόν, και για τα λεφτά που θα παίρνατε από την ΑΟΣ. Έτσι λέγατε. Η ΑΟΣ λοιπόν για να τα ακούσετε. Για να τα ακούσετε λοιπόν. Και η Κύπρος είναι στο μνημόνιο. Για να τα ακούσετε λοιπόν. Για να τα ακούσετε. Η Κύπρος είναι στο μνημόνιο. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι θα τιτλοποιήσουμε τις απαιτήσεις από το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που δεν τολμάτε εσείς να θέσετε. Λοιπόν, σταματήστε να καταδημαγωγείτε γιατί σας πήρανε χαμπάρι. Δημαγωγία δεν είναι να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σου. Δημαγωγία δεν είναι να τιτλοποιούσατε τα έσοδα από τα κατοχικά δάνεια. Δημαγωγία δεν είναι να σκύψετε με ένα πόδι στη Μέρκελ. Το προνόμιο της εθνικής αξιοπρέπειας το έχετε μόνο εσείς. Είναι, έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική και αφήστε με να μιλήσω γιατί τόση ώρα σας άφησα. Εμείς λοιπόν στη στρατηγική μας λέγαμε. Στρατηγική σας, πείτε την. Ακούστε τη λοιπόν. Να τιτλοποιήσετε τα έσοδα ακούστε από την ΑΟΣ. Λοιπόν. Και πότε θα τα παίρνατε τα λεφτά. Τελειώσατε. Τα λεφτά πότε θα τα παίρνατε. Τελειώσατε. Ναι, τελείωσα. Έτσι. Απαντήστε όμως. Μπράβο, σταμάτηστε. Τα λεφτά πότε θα τα παίρνατε. Ακούστε λοιπόν. Η τιτλοποίηση από την ίσπραξη των εσόδων ναι. γίνεται εάν το διαμορφώσει σε επίπεδο χρηματιστηριακό. Ναι. Μπορεί να γινόταν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα παίρνατε αμέσως. Έτη. Οι συμβάσει και, και μέσα στα δύο ήταν... χρόνια πώ θα πληρώνατε του μισθού και τι συντάξει. Αφού δεν καταγγέλατε το μνημόνιο. Από τα έσοδα, εγώ, κύριε. Αφού σα λέω ότι υπάρχει πρωτογενέ έλλειμμα. Μόνο... Αφού υπάρχει πρωτογενέ έλλειμμα, πώ πληρώνετε. Το μνημόνιο. Αφού τα έσοδα είναι. Το μνημόνιο πληρώνει. Το μνημόνιο πληρώνει τα παλιά δανεικά. Δεν έχει έρθει κανένα ευρώ. Ψέματα λέτε εσεί, κύριε Δημοπούλε. Κύριε Δημοπούλε και δημαγωγείτε. Σε σχέση λοιπόν με αυτά που λέτε, απαντούμε. Πρώτον, ναι. μισθοί συντάξεις 19,5 δις. Εισπράξεις δημοσίου σήμερα με το κακό σύστημα 50 δις. Από εκεί πληρώνονται. Μα τι δεν θα πληρώνονται. Είναι δυνατόν να δεν λέτε θα αυτά τα δεν θα είναι δυνατόν να λέτε. Αυτή είναι εδώ πέρα, η πραγματικότητα. Εδώ πέρα το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν έχουν να πληρώσουν μισθούς. Ποιος και δεν έχει να πληρώσει. Έχει κύριε να πληρώσει. Κύριε Μαριά. Αλλά προτιμά να πληρώσει τους στόχους. Προτιμά να πληρώσει τους δανειστές. Και να αφήσει τον ελληνικό λαό να πεινά. Να γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Σταματήστε τη δημαγωγία. Γιατί τα ίδια λέγατε και στο παρελθόν. Τα ίδια λέγατε και στο παρελθόν. Σταματήστε να λέτε ψέματα στο λαό. Ψέματα δεν λέει κανένας. Μπορεί εσείς να λέτε ψέματα. Κύριε Μαριά, δεν λέμε σας ψέματα. Ρωτάω και απαντήστε σας λέω, λοιπόν. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Σας λέω, λοιπόν, λέγατε ότι θα καταγγείλετε το μνημόνιο. Βεβαίως θα το καταγγείλουμε. Και σας λέγαμε ότι θα διαγράφαμε.
Και θα διαγράφαμε. Όχι, γιατί τόση ώρα μιλάτε εσείς. Λοιπόν, λέγατε ότι θα καταγγείλετε το μνημόνιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα διαγράφουμε λεφτά. Αυτό λέγατε ότι τα λεφτά θα τα παίρνατε από την Κίνα και τη Ρωσία. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε. Εγώ θα σα πω τι θέσει. Μετά τι πείτε εσεί. Λοιπόν, είπαμε κύριε. Προεκλογικά είπαμε άλλα. Πρώτον, ότι θα διαγράψουμε το επονίδιστο χρέο του ΔΕΑ. Δεύτερον, θα καταγγείλουμε το μνημόνιο. Και τρίτον, τη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει Δανειακή Σύμβαση και που θα με τον EFSF. Φέρνατε σαν παράδειγμα την Κύπρο. Εμείς... Και λέγατε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Θα τα βρείτε από τις αποκατοικοποιήσεις, κύριε Δινόπουλε. Κύριε Δινόπουλε, θα τα βρείτε από τις αποκατοικοποιήσεις τα λεφτά. Κύριε Μαριά, βάλτε μια τελεία παρακαλώ. Μισό λεπτό παρακαλώ. Κύριε Δινόπουλε, σας απήντησα. Διαγραφή επονίδησης στο χρέος. Πώς θα το διαγράφετε μόνο σας. Βεβαίως, επιτρέπεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Κύριε Μαριά, μονομερής διαγραφή. Δεύτερον, καταγγελία μνημονίων. Τρίτον, επειδή είμαι έγκριτος νομικός, αυτά τα έχω γράψει και πριν πολύ λεπτό. Έχετε γράψει κι άλλα όμως. Βεβαίως, τι έχω γράψει, για πέστε μας. Έχετε γράψει κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάτε σε προσωπική αντιπάραθεση. Λοιπόν, έτσι μπράβο, επειδή δεν είναι προσωπικό το θέμα. Λοιπόν, σας λέω, πείτε επιτέλους. Η διαγραφή, η αλήθεια κύριε Παυλόπουλο είναι εξής. Η Ελλάδα πήρε τόσα δανεικά και δεν πέσανε στην οικονομία. Γιατί? Γιατί όλα τα δάνεια πηγαίνουν για τα παλιά δάνεια. Τίποτε δεν έχει πέσει μέσα. Πώς λειτουργεί η χώρα με τα έσοδά της. Πληρώνουμε αυτή τη στιγμή με τα δανεικά. Τα εδώ, παλιά κύριε Μαριά μου, εάν εδώ λοιπόν, ρωτήστε το πανέφορο φαίνεται, εάν... σας λέω ότι δεν μπορεί να μαζέψει φράγκο και εσείς λέτε ότι με τα έσοδα, τα οποία είναι λιγότερα από τα έξοδα, θα πληρώνετε μισθούς. Δεν έχει 50 δις έσοδα, εσείς υπογράψατε, εσείς εγκρίνατε τον προϋπολογισμό, κύριε Δινόπουλε. Παρακαλώ, ο κύριος Μαρδάς, παρακαλώ, ο κύριος Μαρδάς, κύριε Μαριά, βάλτε τελεία, κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ. Σταματήστε την ψευδολογία. Εσείς προκειγραφείτε ως παράταξη τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ, λεφτά θερμά. Για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις υπάρχουν. Νέο λεφτά υπάρχουν. Εσείς λοιπόν τα λεφτά κλίματα για να πληρωθούν μισθοί υπάρχουν. Βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και λεφτά υπάρχουν. Παρακαλώ. Ο κύριος Μαρδάς. Ο κύριος Μαρδάς. Μπράβο κύριε Μαρδιά. Λεφτά υπάρχουν. Το επαναλαμβάνετε. Στα ίχνη του όχι, εσείς ψηφίσατε μαζί με τον Παπανδρέο. Θα πρέπει ο κύριος Δενόπουλος να μην απομονώνει λέξεις. Τα χρήματα υπάρχουν για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Βάλτε τελεία όμως. Ο κύριος Μαρδάς έχει το λόγο. Λεφτά υπήρχαν. Πριν την κρίση, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις είχαν 80 δισεκατομμύρια τζίρο και 10 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Υπάρχουν κερδοφόρες 10. Είχαν 30 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο. Είναι κερδοφόρος ο ΟΠΑΠ, κερδοφόρος εταιρεία, τα ελληνικά πετρέλαια, η ΔΕΠΑ, ΟΤΕ, η ΔΕΗ. Όλες οι τράπεζες την τελευταία χρονιά πριν την κρίση είχαν 20 δισεκατομμύρια έσοδα. 83 δισεκατομμύρια ευρώ πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981 μέχρι σήμερα. Θέλετε να πάμε κι αλλού? Όχι, 130 πλοία χτίζουν να φυγούν οι Έλληνες εφοπλιστές. Σε ξένα ναυπηγεία. Το πρόβλημα είναι η διανομή των χρημάτων λοιπόν, που υπάρχουν. Βεβαίως, πάντα υπάρχει ένα άνοιγμα που είναι περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια δραχμές και εκεί καλείται η εκάστοτε κυβέρνηση να ρωτήσουμε, να καλύψει. Ένα ερώτημα θέλω πρακτικό. Παρακαλώ, να βάλετε, κύριε Μαρδά, να βάλετε στο ερώτημά σας και την υπόθεση των αποκρατικοποιήσεων. Να βάλετε στο ερώτημά σας αν πιστεύει η κυβέρνηση, ο κύριος Δινόπουλος ως κυβερνητικός βουλευτής, ότι μέσα από τις αποκρατικοποιήσεις θα μαζέψουμε τα χρήματα που θέλουμε και που απαιτούν οι δανειστές και θα μπορέσουμε έτσι να σκατζάρουμε, να το πω έτσι, πεζοδρομιακά μπακάλικα. Θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αποκρατικοποίηση από το ξεπούλημα. Θέλω επίσης να σας πω ότι το θέμα, και νομίζω το έχει πει πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, δεν είναι στενά ταμιακό. Αλλά με τις αποκρατικοποίησεις στέλνουμε το μήνυμα στην Ευρώπη, στους εταίρους μας, ότι προχωρούμε στις απαραίτητες διαφθορτικές αλλαγές. Σε τι τιμή θα πούμε? Αφήστε με να τελειώσω. Όχι, προλίγο δεν με αφήνατε εσείς. Δεν με αφήνατε εσείς προλίγο. Θα σας απαντήσω, κύριε Μαρδά. Εκτός αν υποσχεθείτε, θα σας απαντήσω μετά. Θα σας απαντήσω. Έχουμε δύο λεπτά. Εδώ δεν αφήνετε εμένα να σας ρωτήσω. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις. Κάντε τη δουλειά σας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις.
Και πέρα από τα όποια λεφτά μπουν στα δημόσια ταμεία, το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι στενά ταμιακό. Είναι να στείλουμε το μήνυμα ότι προχωρούμε στις διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι ώστε να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρώπη, που πρέπει να πούμε ότι πράγματι αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την Ελλάδα. Να σας κάνω ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο καταλάβαμε τουλάχιστον από την επιστολή Νικολόπουλου είναι ότι δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο καταλάβαμε. Συγγνώμη, κύριε Ζαρακέλη, επειδή το είπε ο κύριο Νικολόπουλο, ισχύει αυτό δηλαδή. Βουλευτή σα και πρώην υπουργό σα. Αυτό το οποίο καταλάβαμε από τον κύριο Στουρνάρα είναι ότι είναι τα περιβόητα 3 δις ευρώ νέα μέτρα τα οποία και περιμένουμε. Αυτό που καταλάβαμε από εσά νωρίτερα είναι ότι δεν έχουν μελετηθεί πια τα ισοδύναμα, κύριε Τινόπουλο. Εσεί θα ψηφίσατε ενδεχόμενη μείωση κατώτατου του μισθού, νέα, στη Βουλή. Ακούστε, κύριε Ζαρακέλη, το έχω πει πολλέ φορέ. Ότι πέρα από τις όποιες αντιπαραθέσεις μπορούμε να έχουμε τις πολιτικές, η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται στα κάγκελα. Η κοινωνία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο για περισσότερες περικοπές μισθών ή συντάξεων. Μία φράση ο κύριος Μαριάς για να κλείσουμε. Μία φράση αρκεί να με διακόψουν. Λοιπόν, μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει πάρει 120 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ δανεισμό από την Τρόικα και αυτά τα χρήματα. Έχουν απαντήστε πέσει. Απαντήστε στι αποκρατικοποιήσει. Θα σα πω για αποκρατικοποιήσει. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είστε υπέρ. Ψηφίσατε, κύριε Μαριά, τι αποκρατικοποιήσει. Νομίζω ότι είστε υπέρ. 120 δις έπεσαν δανεικά. Και όλα αυτά πήγαν παλιά στου δανειστέ ξανά για τα παλιά δάνεια. Δεν έμεινε τίποτα στη χώρα. Η χώρα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά από την ώρα που δεν θα πληρώσει τόκους και χρεολύσια διαγράφοντας τα χρέη. Και μπορεί με τα έσοδα που έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις και να λειτουργήσει το σύστημα. Εμείς σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις λέμε ότι πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις, πρόκειται για ξεπούλημα αυτή τη στιγμή σε χαμηλότατες τιμές, ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και στο συνέδριο του Economist ειδικοί και ο κύριος Μητρόπουλος, νομίζω ο υπεύθυνος για τις αποκρατικοποιήσεις, είπε ότι οι αποτιμήσεις είναι στο χαμηλότατο επίπεδο και δεν πρέπει. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη, είπε ακριβώς. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε διαδικασία εκποίησης γίνει σήμερα, θα γίνει σε ένα επίπεδο τέτοιο που θα είναι ουσιαστικά για να πουλάς τα σημικά. Η άποψη δικιά μου που έχω επαναλάβει από την πρώτη στιγμή ήταν το μνημόνιο και οι δανειστές, και αυτή είναι η λογική του ΔΝΤ, ήθελε να οδηγήσει τη χώρα στην υπερχρέωση για να βάλουν χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό έχει κάνει το ΔΝΤ και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Θέλουν λοιπόν και φτάνουν στη φάση Β, δηλαδή τις πλήρες εξαθλίες του ελληνικού λαού. Εμείς διαφωνούμε λοιπόν. Αυτό είναι το πακέτο. Αυτό είναι λοιπόν το πακέτο που πρέπει να καταλάβουμε πολιτικά τι γίνεται. Μάλιστα. Και δεν έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αντί να κάνει επαναδιαπραγμάτευση έτσι όπως ισχυρίστηκε και γι' αυτό το λόγο την ψήφισε ο ελληνικός λαός, δεν κάνει ένα επαναδιαπραγμάτευση και προχωρά σε διαδικασίες εκποίησης δημόσιας περιουσίας που θα είναι σε χαμηλότατες τιμές, πέραν του ότι τα νερά και ορισμένες άλλες περιοχές στρατηγικής σημασίας δεν πρέπει να τα πουλήσει. Και είναι καιρός αυτή η τριαντρία της Τροϊκας να φύγει από την Ελλάδα. Ας έρθει ένα άλλο κλιμάκιο. Είναι αποτυχημένη. Δηλαδή, με τη λογική των ιδίων της απόδοσης σε μια μεγάλη επιχείρηση, θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν πάρει δρόμο. Πάντως, κυρία Διότι Μαριά, είναι οικονομικοί δολοφόνοι, για να χρησιμοποιήσω μια ορολογία που αντιστοιχεί στη Λατινική Αμερική. Και θα αναγκαστεί και αυτή η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω, να πάρει μέτρα εναντίον τους. Παρουσιάζεται αυτόν τον δρόμο σχετικά βατό. Εγώ θυμάμαι και τον Πάνο τον Καμένο προεκλογικά και στις συζητήσεις που είχαμε. Και ο ίδιος παραδεχόταν ένας πάρα πολύ δύσκολος δρόμος και αυτός που προτείνετε εσείς, που και εκεί ο κόσμος θα υποφέρει. Και όσο περνάει και εκεί ο οι πολίτες, όχι να το πείτε όμως και αυτό, γιατί πολύ το παρουσιάζει την εμπειρία ομαλή μετάβαση. Έχω αναρτήσει να είναι δίκαια κατά την εμπειρία. Έχω αναρτήσει την ομιλία που θα έκανα στη Βουλή, στο Facebook και λέμε ότι πάμε σε δύσκολη κατάσταση, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερα, αλλά υπάρχει άλλος δρόμος. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.